Γεια, ελάτε, γεια, ελάτε να σας συστήσω αυτόν τον άνθρωπο που σας τον έχω προλογίσει από την αρχή της εκπομπής και σας λέω ότι είναι χαρά μεγάλη. Καλώς ήρθες! Χαρά δικιά μου, χαρά δικιά. Καλώς ήρθες στην εκπομπή, καλώς ήρθες στην Κρήτη. Είναι για λίγο η ανάσα και μετά πάλι επιστροφή στην Αθήνα. Σωστά. Ισχύει αυτό που λέω για σένα και έχω πουλήσει όλο αυτό το μύθο ότι έκανες το όνειρό σου πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ήταν ένα όνειρο από μικρός. Ήθελα να κάνω μια έρευνα, να ζήσω στην Αθήνα καταρχάς. Ναι. Μεγάλωσες. Μεγάλωσα στη Μελβούρνη. Ήρθα στην Ελλάδα στα 27 μου. Και εκεί παρατήρησα κάποια πράγματα στους δρόμους της Αθήνας και έτσι ξεκίνησε το γράψιμο για το βιβλίο. Πώς είναι το συναίσθημα? Πες μου, τι νιώθεις στο σώμα σου, τι σκέφτεται το μυαλό σου, ποια παρόρμηση έχεις όταν έχεις καταφέρει να κάνεις το παιδικό σου όνειρο πραγματικότητα. Δεν το πιστεύεις στην αρχή, ακόμα δεν το πιστεύω. Υπάρχει ένα μούδιασμα. Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν σκέψεις πολλές, υπάρχει άγχος, υπάρχει στρες, υπάρχει μετά αυτή η ηρεμία που σε κερδίζει, γιατί λες τα κατάφερα. Ναι. Και εμπνέεις και τους άλλους γύρω σου, γιατί και πολύ. Εσύ έχεις εμπνευστεί από τους άλλους. Είναι αυτό που μου το μετέφερες πάρα πολύ, για το πρώτο τηλεφώνημα που κάναμε. Αυτή, δεν ξέρω σαν άνθρωπος πώς είσαι, πρέπει να ζεις τους κουμπάρους. Ήτανε πάντα έτσι αυτό το χαμογελαστό, το πρόσχαρο, το θετικό. Σαν να έχει όντως καταφέρει κάτι σήμερα το πρωί πολύ σημαντικό, έτσι. Ήταν πάντα, λέει, η κουμπάρα. Η κουμπάρα. Ευχαριστώ, κουμπάρα, για την πληροφορία. Οπότε, εντάξει, ήσουν λίγο στο mood του προσπαθώ και είμαι θετικός και αισιόδοξος. Πάντα θετικός πρέπει να είσαι. Και νομίζω ότι το είδαμε και πριν και με την κυρία Μαρία. Ότι η θετική σκέψη βοηθάει και νομίζω ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν θετική σκέψη όταν καταφέρνουν και τελειώνουν ένα έργο. Ξέρεις, μιλάνε την ίδια στιγμή, όταν μιλάμε για τη θετική σκέψη, δεν μπορώ να μη φέρω στο μυαλό μου και την άλλη πλευρά του νομίσματος, αυτό το toxic positivity, ότι ναι, αυτό το καραμέλα θετικό, σκέψη θετικά και θα σου έρθουν θετικά, πολλές φορές λειτουργεί και σαν καταπέλτης για αυτόν που το σκέφτεται. Σωστά, γι' αυτό στα αγγλικά λέμε ότι είναι 99 perspiration. 99%. Η δουλειά είναι το 99%. Είναι και η inspiration 99%. Είναι όλα μαζί. Θέλει δουλειά. Και το 1% που μου περισσεύει, τι είναι? Νομίζω εγώ το έχω σαν χαρακτήρα. Είναι να το έχει. Να το έχει σαν άνθρωπο. Να γεννιέσαι έτσι. Να έχει μία θετικότητα όλο αυτό. Μία αισιοδοξία. Ναι, και να είσαι με ανθρώπου που είναι θετικοί. Δηλαδή, μιλήσαμε. Με κέρδισες, αχ τι ωραία, θέλεις να συνεχίσεις, θέλεις να εκφραστείς, είναι και οι άνθρωποι γύρω σου που σε κερδίζουν. Είναι και πώς έρχεται, δηλαδή εμείς γνωριστήκαμε μέσω της Χριστίνας, μου είπε η Χριστίνα, έχω αυτό, νομίζω ταιριάζει, δημιουργήθηκε ένα τρίγωνο των Βερμούδων και προκύπτει όλο αυτό. Και είμαστε εδώ. Είναι φοβερό όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά το ταξίδι ενός βιβλίου είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Πώς το εννοείς αυτό? Και πες μου, μάλλον όχι πώς το εννοείς, να μου το πεις μέσα από παραδείγματα. Milestone, κρατάς από αυτή την πορεία? Νομίζω πρέπει να είναι περίπου το 2008 που ξεκίνησε το βιβλίο, που περπατούσε, είχα χαθεί στο κέντρο της Αθήνας και φτάνω στην Πανεπιστημίο που είναι στο κέντρο και ένιωθα μία θαλπορή. Λατρεύω την Αθήνα, καταρχάς. Την αγαπάω, φάνταστα. Είναι το σπίτι σου, ας πούμε. Ναι, είναι το σπίτι μου. Και να έχω χαθεί, δεν με πειράζει. Είναι εδώ. Και αυτό είναι το milestone. Okay. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, όταν νιώθω λίγο στεναχωρημένος, όταν έχω κουραστεί, όταν δεν μπορώ να γράψω άλλο, σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Και θα σου πούνε, α, και Άρθουρ, που πήγε τώρα η θετικότητά σου, γιατί υπάρχει και κούραση και δεν μπορείς να γράψεις και εμπόδια πολλές φορές που μοιάζουν ανυπέρβλητα. Σωστά. Γι' αυτό θέλουμε ανθρώπους γύρω μας, σαν και σένα, που μας βοηθάνε, μας δίνουν δύναμη και μας δίνουν αυτό το έναυσμα, για αυτό το spark, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αν όντως αισθάνεσαι έτσι, για το vibe που σου δίνω. Αυτή η συνέντευξη, όπως καταλαβαίνει, θα είναι στα ελληνοαγγλικά σήμερα, γιατί ο Άρθουρ τα μιλάει γιατί είναι μεγάλος, αλλά και εγώ θέλω να δείξω ότι ξέρω 5-6 λέξεις στα αγγλικά. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Πόσο σημαντικό ρόλο έχουν παίξει στη ζωή σου αυτοί οι άνθρωποι, που είτε σου έδωσαν αυτή τη σπίθα να προχωρήσεις, είτε με βίαιο τρόπο σου είπαν δεν μπορείς, δεν θα το κάνεις, δεν θα τα καταφέρεις? Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που λένε δεν μπορείς. Τους βγάζεις απ' έξω. Τους απορρίπτει το σύστημα. Ναι, τους βγάζεις το σύστημα. Το βιβλίο, οι χαρακτήρες είναι βασισμένοι πάνω στους ανθρώπους που ξέρω. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι γύρω μου είναι μέσα στο βιβλίο.
και κάποιες και σημαντικές προσωπικότητες, ναι, που δεν φαίνονται βέβαια, δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει, αλλά το βιβλίο είναι ο κόσμος μου. Όπου αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν και στην πραγματική σου ζωή, ναι, είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι, δηλαδή το καταλαβαίνουν ή όχι. Όχι, κράτησα κάτι και για μένα. Τι έχεις κάνει εδώ, αυτό το μυστήριο. Είναι full μυστήριο, ναι, που εσύ νομίζω ότι είσαι σχεδόν ανοιχτό βιβλίο σαν άνθρωπος. Σωστά. Και εδώ είναι όλο το, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, αλλά το μυστήριο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του βιβλίου. Είναι επειδή η Αθήνα είναι ένα μυστήριο. Και σκοτεινή, δηλαδή είναι, ναι, κόντρα σε όλο. Σε έχω, ναι, στο μυαλό μου και είναι full φως όλο αυτό. Σωστά. Και την Αθήνα την έχουμε στο μυαλό μας με βάση τον πολιτισμό, την κουλτούρα μας και τον ελληνικό ήλιο και το ελληνικό φως, το λευκό μάρμαρο και λες η Αθήνα φως. Και εδώ μας παρουσιάζει μια σκοτεινή Αθήνα. Ναι. Και υπάρχει λόγος. Σίγουρα υπάρχει, ναι, λόγος. Ναι. Δεν ξέρω, θέλεις να το. Όχι, δεν θα πούμε. Σαν πληροφορία θα τη δώσω, ναι, γιατί είσαι υπέροχη. Θα πω και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εδώ που είναι τόσο φιλόξενοι. Το σκοτεινό έχει να κάνει και με την υπόγεια Αθήνα. Επομένως, είναι και σκοτεινοί χαρακτήρες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μες στο βιβλίο, αλλά είναι και, και η υπόγεια Αθήνα που είναι λιγότερο γνωστή, ναι, σε εμάς τους Αθηναίους, θα πω. Είχα το δικαίωμα να γραφτώ σαν πολίτης όπου ήθελα όταν γράφτηκα στην Ελλάδα. Αθήνα. Διάλεξα την Αθήνα. Ναι, στο Δημοτολόγιο Αθηνών, ναι, δηλαδή, εκεί είσαι. Ναι. Έχει μεταβερθεί βέβαια, έχει πάει κι αλλού, αλλά δεν έχει σημασία. Στην υπόγεια Αθήνα, λοιπόν. Ναι, σωστά. Ένα κομμάτι που περισσότερος κόσμος αγνοεί, δηλαδή και πρακτικά. Ναι. Έτσι, φαντάζομαι να φέρεις και σε αρχαιολογικά ευρήματα. Ακριβώς. Και είναι οι χάρτες στην αρχή του βιβλίου που το δείχνουν αυτό. Το βιβλίο είναι βασισμένο σε έρευνα. Επομένως, το κομμάτι της φαντασίας είναι αυτό που δένει την ιστορία. Η έρευνα είναι οι πραγματικές πτυχές που έχει το βιβλίο. Ο σκελετός. Ναι, ο σκελετός. Τι ωραία που τα λες. Με εμπνέει σε άρθρο γι' αυτό. Ανυπομονώ να διαβάσω το βιβλίο σου. Αλυσβερίσει όλο αυτό. Να το διαβάσεις είναι πάρα πολύ καλό, θέλω να σου πω. Είναι ένα βιβλίο που δεν σε αφήνει να φύγει το μυαλό. Σε κρατάει σε εγρήγορση. Δεν ξέρω αν είναι το βιβλίο για την παραλία, αλλά είναι σίγουρα. Το έχω κάνει εικόνα το βράδυ εκεί που κάνει το τριζόνι τρι-τρι-τρι-τρι-τρι. Και έχει πέσει λίγο η ζέστη για να μπορείς να είσαι συγκεντρωμένος και να συνδέσεις πρόσωπα και γεγονότα και την ιστορική συνέχεια και σειρά. Είναι ένα βιβλίο για να το αφιερώσεις το χρόνο του. Δίνω πληροφορία. Ναι. Επομένως και προσπαθώ να συνδυάσω την τεχνική όπου προς το τέλος, γιατί είναι μικρές οι σελίδες για τα κεφάλαια, ναι, να θες να διαβάσεις και το επόμενο, γιατί σε κρατάω σε γρήγορση, αλλά και να μαθαίνεις. Πώς είναι να γράφεις ένα βιβλίο? Είναι υπέροχο συνέστημα, γιατί βάζεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό που γράφεις και επειδή ένα βιβλίο δεν γράφεται από μόνο του, δηλαδή πρέπει να πλαισιώνεσαι και από ανθρώπους που μοιάζονται για σένα, είτε είναι ο εκδοτικός οίκος, όπως είναι η Αλεξάνδρεια, είτε είναι κάποιοι editors που θα βοηθήσουν στη σύνταξη του βιβλίου κτλ. Αυτή είναι η οικογένειά σου. Επομένως, όσο γράφεις, έχεις μια οικογένεια. Μια καινούργια οικογένεια, καινούργια άνθρωποι, ναι, στη ζωή σου. Ναι. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ναι. Έχει μπει άλλο όνειρο εδώ μέσα, που θέλεις να... Το βιβλίο είναι τριλογία. Okay. Επομένως... Έχουμε άλλους δύο τόμους, παιδιά. Ναι. Δεν θα πω, ότι το δεύτερο είναι η σκοτεινή Θεσσαλονίκη. Ναι. Και το τρίτο είναι η σκοτεινή... Κρήτη. Σωστά. Δηλαδή... Το δεύτερο θα έχει να κάνει με το χρηματοοικονομικό σύστημα και το τρίτο με το πολιτικό σύστημα. Δανείζεσαι περιοχές, οι ιστορίες, από ό,τι καταλαβαίνω στους δύο και στα δύο επόμενα βιβλία και σε αυτό, είναι το σήμερα, το χθες, μπρος, σωστά, πίσω, σε ιστορική βάση και έρχονται τα πρόσωπα να τραβήξουν τα νήματα. Και στην Κρήτη ποιο θα είναι το σκηνικό. Το έχει φιξάρει, πρόσωπα, σκηνικά κτλ. Βεβαίως, έχει να κάνει με την ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδας. Και μέσα από τα σύμβολα που αποκαλύπτονται στο πρώτο τόμο και από το χρηματικό οικονομικό σύστημα στο δεύτερο, θα συνδεθούν όλα μαζί. Τι να σου πω, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Γιατί έχει δρόμο μπροστά του τώρα, έχεις και δύο βιβλία μπροστά. Βασικά θα σου πω, ας τα δύο βιβλία που έρχονται, να απολαύσεις αυτό. Να το βλέπεις και να λες μπράβο μου βρε, μπράβο βρε Άρθουρ, μπράβο, χαλάρωσε. Να ταξιδέψεις, απόλαυσε να το μιλήσεις με άλλους ανθρώπους γύρω. Ο απότερος σκοπός, επειδή ήταν και η ερώτηση πριν, είναι ο θελοντισμός. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω μόνο τη συγγραφή και να βρω έναν τρόπο να δώσω πίσω στην κοινωνία μου, στην Αθήνα,
και στην Ελλάδα βέβαια, ναι, αλλά να δώσω κάτι πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους που με στήριξαν. Με ποια μορφή θα ήθελες να το κάνεις αυτό, έχει πάρει η μορφή στο μυαλό σου? Ναι, θα μπορούσε να είναι είτε με τη διδασκαλία της Αγγλικής, mm-hmm, ή με τη διδασκαλία της ενθάρρυνσης. Πώς μπορούμε να εμπνέουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να φτιάξουμε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο ωραία, όπου οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν θα είναι πιο θετικοί. Εντάξει, εγώ τώρα τι να πω μετά από όλα αυτά. Πόσο σε ευχαριστώ που έκανες αυτό το ταξίδι για να έρθεις εδώ, που μοιράστηκες χρόνο, mm-hmm, και που όχι απλά τα λες, εσύ τα κάνεις, είσαι αυτός ο άνθρωπος όλον αυτό που είπες. Σωστά. Σε ευχαριστώ θερμά. Ανανεώνουμε το ραντεβού όπου και αν είμαστε. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Τι ωραία που θα ήταν να έρθω στην Αυστραλία να κάνουμε την επόμενη συνέντευξη. Πάμε για βακάνς. Θα επέστρεφες στην Αυστραλία για να ζήσεις? Όχι, δεν θα φύγω ποτέ. Πάμε διακοπές. Έχω κλείσει εγώ τώρα ταξίδια με τον Ηλία, τον Μαμαλάκη, με τον Άρθρο. Εδώ θα περάσουμε. Τα έχουμε έτοιμα όλα. Βλέπεις εμένα ποιο είναι το όραμά μου για το καλοκαίρι. Καταλαβαίνεις. Να μην με ξαναδεί το σπίτι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό που θέλεις να κάνεις, το να κάνεις το inspiration στους ανθρώπους γύρω σου να τους εμπνέεις, ναι, το κάνεις, το έχεις από τη φύση σου. So είναι go for it. Τιμή που το ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Στα ελληνικά. Να είσαι καλά.